Ο καυγάς πριν το γάμο και η αγωνία για τη Μαρίνα. Λίγες ημέρες πριν από το γάμο, ο Κουράκος και η Φτυχία τσακώνονται άσχημα και για πρώτη φορά ανταλλάσσουν σκληρά λόγια. Ύστερα από ώρες, η μέλουσα νύφη έχει ηρεμήσει από τον καυγά και προσπαθεί να προσεγγίσει τον αγαπημένο της για να μιλήσουν. Όμως ο Γιώργης είναι ακόμα πολύ θυμωμένος μαζί της. Από την άλλη, ο Ισίδωρος τηλεφωνεί στην Αμαλία, την παλιά του γραμματέα, και της λέει να επιστρέψει στη δουλειά, ενώ η Ισμήνη παρακαλάει τον Φίλιππο να τη συνεισφέρει σε ένα σοβαρό θέμα και εκείνος δέχεται να την βοηθήσει. Την ίδια ώρα, ο Λικούρος αναρρώνει και η Χάιδα του επιτρέπει να κάνει μόνο μικρές βόλτες, γεγονός που προκαλεί φασαρίες ανάμεσα στο ζευγάρι. Στο μεταξύ, μια απρόσμενη εξέλιξη ταράσει την οικογένεια Βρετάκου. Η εγκυμονούσα Μαρίνα έχει αιμορραγία και ο Μάνος τη μεταφέρει στο γιατρό. Ο γυναικολόγος της αναλαμβάνει να κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ τα αγαπημένα της πρόσωπα βρίσκονται δίπλα της. Σε μια άλλη γωνιά της Μάνης, η Αντιγόνη υποδέχεται τη νέα αγροτική γιατρό, την οποία συμπαθεί αμέσως ο Ισίδωρος. Ύστερα από λίγα 24 ώρα, η Αντιγόνη μαζεύει τα πράγματά της και όλο το χωριό πηγαίνει να την αποχαιρετήσει που φεύγει για το Λονδίνο. Μάλιστα, η καλή της φίλη Εύα είναι πολύ στεναχωρημένη. Ταυτόχρονα, η Εύα συνεχίζει να πνίγεται από τα χρέη και ούτε Χρήστος μπορεί πλέον να τη βοηθήσει. Ωστόσο, μια πρόσμενη εξέλιξη αναστατώνει τη ζωή της, καθώς της παρουσιάζεται μια πολύ σπουδαία επαγγελματική ευκαιρία εκτός Ελλάδος. Έτσι, η Εύα μπαίνει σε ένα μεγάλο δίλημα για το τι πρέπει να κάνει. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.